Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε καλά. Βέβαια, τι καλημερούδια στις 3 και 4 το μεσημέρι. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Δεν με παρεξηγείτε, δεν καταλαβαίνετε. Σας είπα και χθες ότι ήταν μια δύσκολη μέρα η σημερινή, το σημερινό πρωινό. Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί ο Αλέξανδρος ξύπνησε 9.30, οπότε από τις 7 που ξύπνησα εγώ μέχρι τις 9.30 έβγαλα κάποιο, έστειλα 2-3 emails που ήθελα τέλος πάντων. Και μετά ξεκίνησα με τη δουλειά αυτή που είχα στο μυαλό μου. Την τελείωσα, ήρθα, μαγείρεψα, φάγαμε την κοτόσουπά μας. Φτιάχνω κοτόσουπα το χειμώνα αρκετά συχνά, έτσι με λεμονάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ και να είναι λίγο πηχτή, γιατί θέλω νερουλί. Αλλά έξω ο καιρός πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου στο να μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Από τη μία καλύτερα δεν το συζητώ, αλλά από την άλλη φοβάμαι για τους επόμενους μήνες τι θα γίνει. Μήπως ο Γενάρης και ο Φλεβάρης είναι ζόρικοι όπως τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα κάθισα εδώ, έκανα ένα μπανάκι. Έβαλα μόλις την θεραπεία μου K18 και περιμένω να περάσουν τα 4 λεπτά που σου λέει ότι την εφαρμόζεις ρίζα, άκρες και περιμένεις 4 λεπτά μέχρι να λειτουργήσει και μετά πρέπει να κάνεις πιστολάκι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χτενιστείς. Και περιμένω να περάσουν αυτά τα 4 λεπτάκια για να πάω να στεγνώσω μαλλιά και να πάω να ξαπλώσω, να βάλω τον Αλέξανδρο να κοιμηθεί. Όσο εγώ ακούω podcast, έτσι κάνω μέχρι ο Αλέξανδρος να κοιμηθεί, επειδή κάνω κι εγώ ότι κοιμάμαι, ακούω podcast, να περνάει η ώρα μου και για να μην με πάρει ο ύπνος. Και πάω να δω το τελευταίο επεισόδιο από Μαέστρο, όπου εχθές δεν κατάφερα να δω, γιατί άργησα πολύ να τελειώσω με το μοντάζ, επειδή κοιμήθηκε και ο Αλέξανδρος σχετικά γρήγορα τέλος πάντων. Βασικά δεν κοιμήθηκε γρήγορα με βάση την ώρα, κοιμήθηκε εύκολα. Μία που ξάπλωσε και μετά από 5-10 λεπτά κοιμήθηκε. Οπότε είχε έρθει και ο Κανάκης και καθόμασταν λίγο εδώ, έτσι μιλούσαμε, γιατί επειδή δουλεύει και εκείνος αρκετές ώρες την ημέρα και έχω και εγώ το vlog μας αυτό το διάστημα, λίγο κάπου το έχουμε χάσει από τότε που γυρίσαμε από το Λονδίνο. Δεν βρισκόμαστε πάρα πολλές ώρες δηλαδή μέσα στην ημέρα. Οπότε καθίσαμε λίγο έτσι και μιλούσαμε. Και με το που ξάπλωσα και είπα ότι τώρα χαλαρώνω και θα δω Μαέστρο ή Χάρη και Μέγαν. Τίποτα. Μία που ξάπλωσα, μία που κοιμήθηκα, αφού πρόλαβα να βάλω και το κινητό μου να φορτίσει πάλι καλά. Οπότε τώρα πάω, στεγνώνω μαλλί. Εδώ. Βλέπετε, για να δούμε. Θα δω μετά που θα τα ισιώσω, θα τα στεγνώσω. Αν με την... Περνάει μπουσουλώντας, για να μην τον δω. Αν με την τρίτη φορά δω και άλλη διαφορά. Αυτά σας φιλώ για την ώρα, πάω να στεγνώσω μαλλιά, να κάτσω να δω Μαέστρο και επανέρχομαι να σας πω τη γνώμη μου για Μαέστρο. Δεν θα σας κάνω spoiler με τίποτα, δεν το κάνω, γιατί και εγώ τώρα προσπαθώ, σήμερα δεν έχω ανοίξει Instagram και τέτοια πέρα από κάτι ιστορίες που έκανα, γιατί φοβάμαι μην δω κάτι και μου χαλάσει την αγωνία που έχω. Και τα λέμε σε λίγο. 3 και 12, άρα έχουν περάσει τα 4 λεπτά μέχρι να πάω κι εγώ μέσα, να βγάλω πιστολάκια, να, περάσαν. Είμαι εδώ μαζί με πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα σας δείξω σε λίγο, αλλά πριν σας τα δείξω θέλω να σας πω γιατί για κάποιον περίεργο λόγο εδώ και ώρα τραγουδάω το Άννα, δεν ήμουνα εδώ για αεροπλάνα, δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο, δεν μίλησα με καμία Άννα, δεν το άκουσα τώρα κοντά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, μόλις τελείωσα του Παπακαλιάτη τη σειρά το Μαέστρο, είναι φοβερό, είναι εκπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, αν το έχετε δει, δείτε το. Μ' άρεσε πάρα πολύ, στο πρώτο επεισόδιο λέω, τι θα δω, και το είδα επειδή εγώ όταν ξεκινάω κάτι δεν θέλω να το αφήνω στη μέση, και έχω τρελαθεί. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που θα μπει στο Netflix, είναι και η πρώτη ελληνική σειρά από ό,τι έχω ακούσει, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον, που μπαίνει στο Netflix.
Και επίσης, επειδή νομίζω πριν σας το είπα και είναι λάθος, η σειρά θα συνεχιζόταν έτσι κι αλλιώς για δεύτερο κύκλο. Απλά κάπου είχα διαβάσει ότι λόγω του ότι μπαίνει στο Netflix θα δούμε και δεύτερο κύκλο. Αλλά δεν ισχύει, ήταν προγραμματισμένο το να γίνει, ωραία. 8-9, όπως ήταν 9 επεισόδια, μπαμ μπαμ τελειώνει. Και ούτε 100 επεισόδια, ούτε όλα αυτά. Πάμε τώρα να σας πω κάτι, όμως πριν σας τα δείξω, θέλω να σας πω κάποια πράγματα και τα λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, γιατί τα νιώθω πραγματικά και τα λέω. Μου ζήτησαν από τη Life Likes να σας παρουσιάσω κάποια πράγματα. Κάνουμε τα τελευταία χρόνια συνεργασία με τη Life Likes. Είναι μια εταιρεία με την οποία η συνεργασία μου γίνεται με τεράστια χαρά, ειδικά όταν σας δείχνω τα Χριστουγεννιάτικα, γιατί ξέρετε ότι έχω και μια δυναμία στα Χριστουγεννιάτικα. Αλλά πέρα από αυτό, με χαροποιεί ιδιαίτερα να δείχνω Life Likes, γιατί μιλάμε για μια ελληνική εταιρεία και μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πρωτότυπα. Κάθε χρόνο υπάρχει και κάτι πρωτότυπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, είμαι στη φάση που ανυπομονώ να δω τα Πασχαλινά τους και τι πρωτότυπες ιδέες θα έχουν για το Πάσχα. Αν σας τα δείξω τώρα, θα καταλάβετε κι εσείς ότι το λέω πάρα πολύ ειλικρινά αυτό και δεν το κάνω επειδή είναι ξεκάθαρα συνεργασία. Σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Ό,τι δωράκι πάρετε από Life Likes, είμαι σίγουρη ότι σε αυτό που θα το δώσετε θα τον κάνετε ευτυχισμένο, γιατί μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα ελληνικής κατασκευής, ελληνικού μυαλού, σκέψεις. Δεν είναι κάτι που το έχουμε δει και έχει ξαναφορεθεί και έχει ξαναφορεθεί και το έχουμε ξαναδεί. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά χαίρομαι. Πάμε, θα σας τα δείξω όμως λίγο γρήγορα γιατί είναι πάρα πολλά και δεν θέλω όλο το vlog μας το 17 να είναι μόνο αυτό και δεν θέλω να το πάρετε ότι το κάνω ξεκάθαρα επειδή είναι ένα βίντεο προώθησης. Όχι, είναι μια συνεργασία μου όντως, απλά θέλω να σας τα δείξω όλα. Πρέπει να σας τα δείξω όλα γιατί θέλω να διαλέξετε ωραία πράγματα για τους αγαπημένους σας και σας έχω και εκπτωτικό κωδικό κάτω, μην το ξεχάσετε, εκπτωτικό κωδικό κάτω. Πάμε. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από τα έτοιμα γουράκια με τσαντάκια, το παίρνεις έτσι έτοιμο, δεν χρειάζεται ούτε καν να χαλάσεις χρήματα για αμπαλάζ και δείτε μέσα εδώ, τι ωραίο γούρι που γράφει καλή χρονιά γιαγιά παππού, τέλειο, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά, αλλά θα το έχουμε ξαναπεί ότι τα Χριστούγεννα και οι γιορτές είναι για απλά ωραία δωράκια συμβολικά, άλλο είναι εδώ, όλα είναι με τις συσκευασίες τους να ξέρετε, που γράφει υγεία, είναι ξύλινα, πολύ όμορφα, εδώ. Μάτι να μη σε πιάνει. Αυτό εδώ, αν με ακούτε στη Life Likes, θέλω να μου το κάνετε κολλιέ. Θέλω ένα κολλιέ που να γράφει πάνω μάτι να μη σε πιάνει. Γίνεται να μου το φτιάξετε. Με μεγάλη μου χαρά, θα το κρεμάσω εδώ και δεν θα ξαναβγεί. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Άντε πας και μπει το 23 λίγο καλά, παιδιά. Για να δούμε. Εδώ. Μπρελοκάκι. Κάπου έχω κι άλλο ένα μπρελοκάκι να σας δείξω, έτσι πολύ όμορφο. Ορίστε, δείτε εδώ μπρελοκάκια τα οποία γράφουν και τείχη πάνω και μπορείτε να τα δώσετε σε κάποιον αντί για δωράκι, μια οτιδήποτε τέλος πάντων έχετε σκεφτεί, ωραία οικονομικά δωράκια. Πάμε για άλλα δύο που γράφουν καλοτυχία και υγεία, πανέμορφα και αυτά στις συσκευασίες τους και αυτά εδώ πέρα γράφουν κάποια στιχάκια, θα σας διαβάσω σε λίγο μετά κάποια. Και πάμε τώρα στα λίγο πιο ιδιαίτερα που έχουμε. Καθίστε, όχι, γιατί έχω και εδώ. Μισό λεπτό. Τα έχω χωρίσει λίγο. Δείτε εδώ τι ωραίο, από τα αγαπημένα μου. Σ' αγαπώ, μπαμπά. Τέλειο στολιδάκι ξύλινο με έναν καρυθράφιστη που γράφει σ' αγαπώ, μπαμπά. Εδώ. Άλλο ένα που γράφει πέτρα να μη ραγίσει. Εγώ αυτό με χαρά το πάω σε οποιονδήποτε. Στο σπίτι οποιοδήποτε. Πέτρα να μη ραγίσει. Ακούστε τώρα τι έχουν σκεφτεί, έτσι. Τύχη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό με την τύχη εδώ, απλό και ωραίο. Άλλο ένα μπρελοκάκι, εδώ με ματάκι. Όλα αυτά θα τα κρεμάσω στα κλειδιά μου εγώ τώρα. Μαμά, δείτε τι υπέροχο στολίδι, από τα πιο ωραία στολίδια, ξύλινα και πανέμορφα. Και πάμε τώρα να σας δείξω κάποια έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα, τα οποία έρχονται σε κουτάκι. Κοιτάξτε τι όμορφα, το παίρνεις έτσι έτοιμο και το πας έτσι, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις χρήματα για τσαντούλες. Και θα σας δείξω έτσι λίγο πιο, θα σας δείξω αυτό εδώ που το έχω και ανοιχτό. Ξύλινο ωραίο που γράφει τύχη και εδώ πέρα έχει κρεμασμένο το 23. Και εδώ μέσα ακούστε τι γράφει. Γράφουν έτσι διάφορα πράγματα μέσα στα κουτάκια. Λένε πως, λένε πως στις ευχές είμαστε οι πρώτοι. Εμείς σας δίνουμε απλόχερα, δεν είμαστε ό,τι και ό,τι. Και αν σκέφτεσαι αυτή η εποχή πάλι δεν θα πετύχει. Εγώ. Φτιάξε γούρι ξεχωριστό τύχη για να σου τύχει. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, γι' αυτό σας λέω και πολύ χαίρομαι που τα κοριτσιά είναι πολύ νεαρά και έχουν τόσο ωραίες ιδέες και δικές τους ιδέες. Και μου αρέσει, λοιπόν, άλλο ένα εδώ πέρα που γράφει καλές γιορτές. Δείτε,
Δεντράκι. Πού είναι τα άλλα, εδώ. Άστρο φωτεινό. Δείτε τι όμορφο. Πραγματικά δεν ξέρω σε ποιο να δώσω ποιο και ποιο θέλω να κρατήσω εγώ. Σπίτι τυχερό. Με τις εφούλες τους πίσω. Και αυτά είναι από γουράκια που έχω εγώ, έτσι, ναι. Και πάμε τώρα να σας δείξω λίγο γρήγορα. Και άλλη μια ωραία ιδέα για δώρο, ξύλινο ημερολογιάκι. Έχει και ημερολογιάκι, ημερολογιάκι. Αυτό όμως εδώ είναι για τον Αλέξανδρο, για να μπορεί έτσι να κάνει διάφορες εργασίες αυτές τις μέρες. Θα το ξεκινήσουμε τώρα που σας τα έδειξε, γιατί ο Αλέξανδρος θα τα βγάλει off. Και δείτε και αυτό εδώ πέρα, με τον Χριστουγεννόσαυρο. Τι όμορφο που είναι. Και είναι σημειωματάρι, έτσι, για να σημειώνει ο Αλέξανδρος. Και πάμε τώρα να σας δείξω και κοσμηματάκια, να σας δώσω μερικές ιδέες για εσάς που δεν θέλετε να πάρετε ένα πλογούρι, ρε παιδί μου. Θέλετε το κάτι τι σας το παραπάνω, γιατί έχετε κάποιον που τον αγαπάτε πολύ και θέλετε να τον κάνετε να χαρεί περισσότερο τις φετινές γιορτές. Εδώ. Life Likes. Ωραίο, χειροποίητο. Το βλέπετε. Αυτό είναι όλο κεντητό στο χέρι του σκουλαρικάκι. Είναι όλο κεντημένο στο χέρι. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι κλωστές, κανονικές κλωστές. Και έρχονται σε αυτές τις τέλειες, τις συσκευασίες, τις χάρτινες. Και αυτό είναι έτοιμο, μπορείτε να το δώσετε έτσι. Εδώ μέσα τι κρύβεται. Πάμε να σας δείξω έτσι μερικές ιδέες. Κρύβεται μια χιονονιφάδα. Πολύ ωραίο δώρο. Αυτό, ωραία ιδέα για δωράκι. Εδώ έχω ένα σετάκι να σας δείξω. Με δαχτυλίδι, κολιέ και σκουλαρικάκια σορτή. Έχουμε και άλλα εδώ σκουλαρικάκια που είναι φουλ χριστουγεννιάτικα. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ τι έχουμε. Αυτό δεν το είχα ανοίξει, γιατί είναι η κούτα την οποία δεν την είχα ανοίξει. Δείτε σκουλαρίκια. Δείτε σκουλαρίκια υπέροχα. Ξέρετε ότι έχω αδυναμίες αυτή τη σειρά των Life Likes. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το λουλούδι, είναι τόσο κομψά, τόσο chic, που πω, wow, γυαλίζει τέλεια η πετρούλα. Και τι άλλο έχουμε να σας δείξω. Έχουμε να σας δείξω, εδώ πέρα δύο, το γούρι τους για το, σε κολλιέ για το 2023 που είναι ένα μάτι το οποίο γράφει πάνω 23, το αγαπημένο μου λουλουδάκι σε μπορντό το οποίο ταιριάζει τέλεια για τα Χριστούγεννα, τώρα θα τα βγάλω και όλα τώρα να τα φοράω αυτές τις μέρες. Σας έχω δύο τέλεια βραχιολάκια, τα οποία και αυτά είναι κεντυμένα στο χέρι. Κοιτάξτε, πανέμορφα βραχιολάκια και ωραία με το κέντυμα. Αυτή η σειρά είναι θεϊκή. Πρέπει να μπείτε να τη δείτε. Μπείτε να δείτε τη σειρά κέντυμα και θα με θυμηθείτε. Και πάμε να σας δείξω και άλλα δύο, που εδώ μέσα κρύβεται και μια πολύ αγαπημένη μου, ένα πολύ αγαπημένο μου σετ. Να το, αυτό είναι τώρα που άνοιξα μόλις. Αυτό τώρα το σετ, να το δώσετε σε κάποιον, στην πεθερά σας, στη μαμά σας, στην αδερφή σας, θα χιλιοχαρεί. Εμένα είναι το αγαπημένο μου σετ, κολιέ και σκουλαρικάκια πανέμορφα. Και το τελευταίο που έχω να σας δείξω είναι το κολιέ που σας έδειξα πριν, όπου έρχεται ασορτή με το δαχτυλιδάκι αυτό εδώ, θα καθαρίσει, να το, και τα σκουλαρικάκια. Και σκουλαρικάκια και δαχτυλιδάκι αν θέλετε να δώσετε σετ. Όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά θα τα βρείτε στη σελίδα του Life Likes. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και σας έχω και εκπτωτικό κωδικό αν θέλετε να τον εκμεταλλευτείτε και να κάνετε τις αγορές σας πιο οικονομικά, γιατί είναι πολύ καλός εκπτωτικός κωδικός. Ανοίξτε από κάτω το κουτί πληροφοριών να ρίξετε μια ματιά. Καλές αγορές, ψωνίστε τα τώρα που είναι νωρίς για να σας έρθουν μέχρι την. Δεν ξέρω πότε τα αλλάζετε τα δώρα. Για πείτε μου πότε τα αλλάζετε εσείς τα δώρα. Εγώ τα αλλάζω πρωτοχρονιά. Μ' αρέσει την πρωτοχρονιά να αλλάζουμε τα δώρα, γιατί ο Άγιος Βασίλης υποθετικά έρχεται τα Χριστούγεννα, αφού το Αγίου Βασιλείου είναι πρώτη του μήνα. Θεωρητικά ο Άγιος Βασίλης έρχεται την πρωτοχρονιά. Έτσι το ξέρω εγώ από παιδί, δεν ξέρω, ακούω διάφορες γνώμες και απόψεις. Και πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το vlog μας. Πάω να ετοιμαστώ, δεν θα πειράξω τα μαλλιά μου, τους έκανα απλά έτσι λίγο φορμάρισμα και δεν θέλω να τα πειράξω γιατί αύριο έχω τη φωτογράφηση και θα τα ταλαιπωρήσω εκεί για να... Έχω ενοχωθεί με αυτή τη φωτογράφηση εγώ τώρα. Τέλος πάντων, θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα τα ταλαιπωρήσω αύριο γιατί θέλω να κάνω μπουκλίτσες, να είναι έτσι όμορφα και περιποιημένα τα μαλλιά μου για τη φωτογράφηση. Οπότε είπα σήμερα να τα αφήσω να ξεκουραστούν μαζί με τη θεραπεία. Και αυτά για την ώρα. Πάμε να συνεχίσουμε στο κανονικό πρόγραμμα του vlog μας. Δείτε εδώ ο Αλέξανδρος τι έχει φτιάξει. Έχει δημιουργήσει κίνηση. Την κίνηση που θα βρούμε και... Οπα, αυτός πάει να μπει παράνομα.
την κίνηση που θα πετύχουμε εμείς τώρα. Που θα βγούμε για βόλτα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η διακόσμηση που έχει κάνει η μαμά μου στην είσοδο του σπιτιού μας, εδώ στην πολυκατοικία, στο κλιμακοστάσιο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Της τρελής, μιλάμε η διακόσμηση, έτσι. Αυτό είναι του Αλέξανδρου το ποδήλατο, το οποίο το έχουν κλέψει ο Τάραντος και ο Αγίος Βασίλης και πάνε να μοιράσουν δώρα. Γίνεται χαμός εδώ. Έβαλα και εγώ τη χριστουγεννιάτικη μου την μπλουζίτσα, την οποία την είχα ξεχάσει ότι την έχω. Και κρίμα, τώρα αυτές τις μέρες θα μπορούσα να τη βάζω συνέχεια. Την είχα πάρει πέρσι, τη βρήκα στα χειμερινά και έλεγα ωραία το Δεκέμβρη θα τη βάζω συνέχεια και την ξέχασα. Πήγε 17-16 ο μήνας για να τη βάλω. Κρίμα. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πιο στολισμένο κλιμακοστάσιο εδώ είσοδος στις πολυκατοικίες δεν πρέπει να υπάρχει. Άλλο σπίτι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το πιο ωραίο όμως είναι αυτό εδώ με το σκούτερ του Αλέξανδρου. Και εδώ έχει ο Βασίλης αυτός να χορεύει άραγε. Για να δούμε. Α, όχι. Ανάβει φώτα. Α, έχει αναμένα φωτάκια εδώ βλέπετε. Εδώ κατακόκκινη. Είδες άμα δεν πατάει φρένο και άμα πατάει φρένο τι γίνεται. Λοιπόν, πήγαμε στο Μαρούσι μια έτσι σύντομη βόλτα να πάρουμε δύο πράγματα που θέλαμε. Εγώ ήθελα να πάρω ένα δωρό για την Νόνα του Αλέξανδρου βασικά, γιατί θα έρθει σε λίγες ημέρες. Τώρα πώς θα έρθει θα το δούμε με αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, το μπαλόνι εκεί πίσω είναι αγάπη μου. Και με χαροποιεί το γεγονός που στο Μαρούσι είδα κόσμο. Είχα καιρό έτσι να πάω και να έχει. Δεν γινόταν χαμός, αλλά έχει πιο πολύ κόσμο από ό,τι περίμενα να σας πω την αλήθεια. Τι αγάπη. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου μέρος. Αυτό το μαγικό μέρος επί της οδού Κηφισίας. Δεν θα σας πω ακόμα, θα αφήσω να μαντέψετε. Να δω ποια θα το βρει. Όποια το βρει να το πει, αλλά μην κλέψει καμία, να πει. Ειλικρινά, το βρήκα. Το μαγικό σημείο επί της οδού Κηφισίας. Αλληλούια! Αγαπημένο μου, crispy bacon χωρίς αυτή τη σως που έχει μέσα και χωρίς κρεμμύδια. Αφαιρώ και απλά βάζω εγώ λίγο κέτσαπ και πατατούλες. McDonald's, τα αγαπημένα μου. Αναρωτιέστε τώρα για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί φόραγα μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο. Φόραγα μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο γιατί ξαφνικά άρχισα το μεσημέρι να νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρχισα να νιώθω μια απίστευτη κόπωση. Χέρια, πόδια, όλα. Άρχισα να λέω, «Ωχ, κάτι κόλλησα, αρρωσταίνω, κάτι συμβαίνει». Εκεί έχουμε μείνει. Δεν έχω κάποιο σύμπτωμα. Νιώθω κόπωση όμως, δεν θα σας πω ψέματα. Και λίγο με άγχωσε λόγω του Αλέξανδρου και είπα έτσι να προσέχω μέχρι να δω αν είναι η κούραση του vlog μας, γιατί εντάξει, όταν κοιμάσαι αργά και ξυπνάς νωρίς και πρέπει να έχεις το νου σου ότι πρέπει να έχω την κάμερα μαζί όλη μέρα στον υπολογιστή, δεν είναι και εύκολο.
και ένιωθα αυτό, αλλά θέλω να προσέχω για λίγες μέρες. Για μία-δύο μέρες ακόμα θα φοράω σπίτι μάσκα μέχρι να βεβαιωθώ. Τώρα ο Αλέξανδρος είναι με κλειστή πόρτα μέσα στο δωμάτιο, οπότε λίγο την έβγαλα να πάρω ανάσα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι καμιά ίωση, γιατί γενικότερα προσέχω πάρα πολύ με μάσκες αντισηπτικά και αυτά. Στο μόνο μέρος που έβγαλα τη μάσκα είναι στον οδοντίατρο, αναγκαστικά. Δεν γινόταν αλλιώς. Και η δεύτερη απορία που θα σας έχει γεννηθεί είναι τι είναι αυτό που έκανα μέσα στο δωμάτιο με το φως. Είναι μια συσκευή που κάνεις IPL στο σπίτι στην ουσία. Σας έχω φτιάξει και ένα βίντεο στο Instagram που σας λέω περισσότερα. Την χρησιμοποιώ τους τελευταίους μήνες και μπορώ να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Μου την έχουν στείλει από τον Κοτσόβολο, οπότε σίγουρα ξέρω ότι υπάρχει εκεί. Και γενικότερα τη χρησιμοποιώ τους τελευταίους μήνες και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Πάρα πολύ ικανοποιημένη. Και σκέφτομαι ίσως αργότερα, που θα την έχω χρησιμοποιήσει και περισσότερες φορές, να σας κάνω και ένα πιο αναλυτικό βίντεο, να σας πω έτσι την εμπειρία μου με αυτή τη μηχανή. Γράψτε μου αν σας ενδιαφέρει. Με το Steampod μόνο μια κοπέλα μου γράψε να κάνω μπούκλες. Θα κάνω κάποια στιγμή, γιατί δεν θέλω να τις χαλάσω χατήρι, θέλω να το δει, αλλά γράψτε μου και για αυτή αν σας ενδιαφέρει. Και πάμε να ανοίξουμε τα κουτάκια με τον αριθμό 17. Το 17 είναι το αγαπημένο μου νούμερο. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Αλλά ναι, είναι το αγαπημένο μου νούμερο. Εν τω μεταξύ, χθες αυτό που άνοιξε από κύλης είναι κρέμα σώματος. Και εγώ έλεγα ότι είναι κρέμα μαλλιών. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα σέρουμ από κύλης. Ωραιότατο. Και πάμε και στο νούμερο 17 της Lancôme. Και θα κλείσω. Τι ώρα βέβαια, έχει πάει αργά. Έχει πάει 11 παρά 10. Πίστευα ότι σήμερα θα τελειώσω πιο γρήγορα για να πάω να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ. Μπας και αύριο είμαι καλύτερη, γιατί έχω και τη φωτογράφηση που θα σας πάρω μαζί. Και θα σας τα πω αύριο τι φωτογράφηση είναι και για ποιο κατάστημα. Γιατί στο Instagram σας έχω μιλήσει, αλλά εδώ όχι. Έχουμε από τη Lancôme άλλο ένα σέρουμ. Εδώ. Πάμε. Κάνε τα μαγικά σου, καλή μου κάμερα. Να το. Εδώ. Αυτά. Αυτά. Δεν θα πολυλογήσω άλλο. Θα σας δω πάλι αύριο. Το μεταξύ, το δώρο που πήρα στην Νίνα, στην ονά του Αλέξανδρου, πήγαμε στα Body Shop και της πήρα ένα σετ το οποίο είχε μέσα το αγαπημένο μου άρωμα Moringa, νομίζω λέγεται, αφρόλουτρο, κρέμα σώματος, body spray, σφουγγάρι και νομίζω και κρέμα χεριών. Νομίζω, σε ένα πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Έχει πολύ ωραία σετ, να ξέρετε, αν δεν έχετε τελειώσει με τα δώρα. Στα πόντι σου που θα βρείτε έτσι ωραία σετάκια. Αυτά, δεν πολυλογώ άλλο. Να πάω να τελειώσουμε το βίντεο, να κοιμηθώ όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πρέπει να είμαι καλά αύριο να βγάλω τη φωτογράφηση. Αυτό θέλω. Γίνεται? Ελπίζω να γίνεται. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Από την κούραση της φωτογράφησης και μετά, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό που νιώθω είναι ξεκάθαρα κούραση. Ξενύχτη, ταλαιπωρήθηκα εκεί στο ταξίδι, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ που για ακόμα μια ημέρα ήσασταν εδώ μαζί μου και μου κρατάτε παρέα και σας κρατάω και εγώ παρέα και χαίρομαι που για ακόμα μια χρονιά έχω ένα σταθερό κοινό. Αυτά, Παρασκευή και τι έμεινε, παιδιά, άλλη μια εβδομάδα vlog μας, απίστευτο, πω πω, αυτά, χάντε.